Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Σπάρτακου. Πέμπτη αγωνιστική σήμερα για την Summer Evolution League. Εδώ απόψε η Kilbir αντιμετωπίζει τους Valhalla Phantoms. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το match. Έχουμε και το Τζάμπολ, το οποίο βγάζει νικητές στους σημερινούς φιλοξενούμενους. Valhalla Phantoms στην πρώτη επίθεση του match. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες. Σελίκης, Παντελόπουλος, Κοτσομίτης, Θανάσης και Σαλόνικας για την Kilbir. Ενώ από την άλλη για τους φιλοξενούμενους έχουμε Κότσιρα, Νικολάου, Κρινή, Κοκόλα και Κανακή. Κατοχή τώρα για, για την Kilbir. Με τον Θανάση να βγάζει έξω ο Σελίκης τον Παντελόπουλο, 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους κίτρινους. Το τρίποντο είναι εύστοχο, με τη βοήθεια του ταμπλό ευστοχή ο Κοτσομίτης και ανοίγει και το σκορ για το 3-0. Πρώτο τρίποντο στο μάτς. Διαχείρωση Κοτσομίτη. Από τη μία η Kilbir, η οποία μετράει μόλις μια νίκη και τρεις ήττες στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Ενώ οι Valhalla Phantoms μετρούν δύο νίκες, όσες και ήττες. Θα έρθει και το δεύτερο καλάθρα από τον Τζελίκη, ο οποίος χτύπησε στον ευνηδιασμό για το 5-0. Κανάκη πήρε το σουτ, βρήκε σίδερο, η μπάλα ξανά στα δικά του χέρια. Υπό την πίεση του Παντελόπουλου βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει. 5-2 συνδέεται με το καλάθι ο Κανάκης και βρίσκει τους πρώτους φόντους για την ομάδα του. Τελίκης θέλει να πάει προς τα μέσα, έχουμε φάουλ χαμηλά. Δεν μετράει ό,τι έγινε στην συνέχεια. Τελίκης συζητάει, τον παρενοχλεί και ο Νικολάου και κερδίζει την κατοχή μάλιστα. Βγήκε άμυνα εδώ από τον παίχτη των φιλοξενούμενων. Κότσιρας ψάχνει επιλογές, Νικολάου θα πάρει τελικά το τρίποντο, κολλάει στο σίδερο η μπάλα. Κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Τζελίκης οργανώνει ακόμα μια επίθεση για την ομάδα του. Ο Νικολάου μένει πάνω του, περνάει ο Τζελίκης, φτάνει μέχρι το τέλος αλλά δεν μπορεί να βρει το στόχο. Πάρω λίγο εδώ το κλέψιμο, το οποίο θα γίνει τελικά από τον Κοτσομίτη. Μπαλά στη γωνία για τρεις ο Τζελίκης, αστοχή, νέο επιθετικό rebound. Παρακινδυνευμένη πάσα την κατάλαβε ο Νικολάου. Η μπάλα ωστόσο παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν 6 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. 3 δευτερόλεπτα τώρα, κάποιος πρέπει να πάρει το σουτ. Στο 1 δευτερόλεπτο θα το κάνει, αλλά θα μπει κιόλας η μπάλα. Προλαβαίνει το ρολόι. Ο Σαλόνικας πετυχαίνει και το τρίποντο για το 8-2. Ο Κόλλας Κανάκη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο γαλάζι, 8-4. Τέταρτος πόντος για τον Κανάκη, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο καλάθι στην πρώτη περίοδο. Θανάση αφήνει στον Παντελόπουλο, ψάχνει εκείνες επιλογές. Μπάλα πιο πίσω στον Κοτσομίτη, ξανά Παντελόπουλος θα πάρει το τρίποντο, αδύναμο το σουτ. Δεν έφτασε ούτε καν στο Στεφάνι. Νικολάου τώρα αφήνει στα δεξιά. Θα πάρει το σουτο Κανάκη, θα πετύχει τον έκτο του πόντο για το 8-6. Πολύ καλό ξεκίνημα για τον Κανάκη, ο οποίος έχει βάλει όλους τους πόντους για τους Valhalla Phantoms. Τελίκης βρίσκει τον διάδρομο, θα πάρει και το φάουλ, θα πετύχει το καλάθι. 16 το σκορ. Yeah.
έπειτα από το καλάθι κεφάλι του Τσελίγιο, ο οποίος είναι ήδη στημένος στην γραμμή. Θα βάλει και την συμπληρωματική βολή για το 11-6. Κανάκης. Νικολάου. Αλλάζει ωραία κατεύθυνση και ξεφεύγει. Προτίμησε να πασάρει αντί να τελειώσει. Τελείχει τώρα και γκρέμιζεται στο παρκέ από τον Κανάκη, ο οποίος θα κάνει το φόλ. Το οποίο είναι και το τρίτο για τους φιλοξενούμενους, αλλάγες τώρα για τους Βαλχάλας Φάντομς με Φλάκα και Κούριχ να περνάνε τώρα στο μάτς. Θανάσης. Ωραία εκεί η τρίπλα. Βρίσκει τώρα τον συμπέκ του, τον Σαλόνικα, ο οποίος ασώχησε στην προσπάθεια. Κρινής, πασάρι στον Φλάκα. Ωραία εκεί, ακόμα πιο ωραία η τάπα στην συνέχεια από τον Παντελόπουλο. Τσελίκης στα δεξιά. Θέλει να περάσει την πάσα η οποία βρήκε στο πόδι του Φλάκα. Θανάσης για 3, μέσα 14-6. Φλάκας μαζί πλάτη αφήνει έξω στον Κούριχ για 3, εκείνος θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Και μπάλα στα χέρια του Τσελίκη, 3-55 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Προβάδισμα 8 πόντων για την Κιλμπίρ. Τσελίκης θέλει να ανεβάσει την απόσταση, θα το κάνει. Ακόμα ένα τρίποντο για τους γηπεδούχους, 17-6 πλέον το σκορ. Και οι φιλοξενούμενοι αναγκάζονται να καλέσουν time out. Ένα σερί 9-0 έχουν καταφέρει να κάνουν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έχουν βρει μέχρι στιγμής 3 τρίποντα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Και έτσι έχουν καταφέρει να φέρουν το μάτι το 17-6, να βρεθούν στο συν-11. Ενώ τώρα θα κάνουν και το κλέψιμο με τον Θανάση, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ από τον, Κούριχ. Φάουλ νούμερο 4 για τους Βαλχάλας Φάντομς, οι οποίοι δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν σε αυτό το δεκάλεπτο. Η εκτέλεση από το πλάι είναι άστοχη από τον Κουτσιούκη. Φλάκας θα πάρει το σούτο Γιωργακάς, θα βάλει το τρίποντο για το 17-9. Τσελίκη σταματάει την τρίπλα, βρίσκει τον Κοτσομίτη. Και εκείνος το ένας με έναν, με το αριστερό θα βρει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Πολύ ωραία κίνηση εδώ από τον Κοτσομίτη. Νίκησε τον Κρινή, ο οποίος έκανε και το πέμπτο φάουλ για την ομάδα του. 19-9 πλέον το σκορ. Στο συν-10 η Κιλμπίρ, η οποία μπορεί να πάει ακόμα και στο συν-11 αν εξοχίσει στην συμπληρωματική βολή. Ο Κοτσομίτης, ο οποίος θα πάρει τώρα το σουτ, θα το βάλει. 29 πλέον. Πολύ καλά έχει ξεκινήσει το παιχνίδι η Κιλμπίρ, η οποία δείχνει να ελέγχει τα πράγματα σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά που έχουμε παίξει. Κανάκης θα πάει μέχρι μέσα για το 20-11. Ο Κανάκης, ο οποίος έχει ξεχωρίσει μέχρι στιγμής για τους Βαλχάλας Φάντομς, έχει πετύχει τους 8 από τους 11 πόντους. Οι άλλοι 3 ήταν το τρίποντο του Γιώργα Κά. Ένα
σταματάει. Ο Κουτσιούκης, Θανάσης, έχει δύο δευτερόλεπτα, πρέπει να σουτάρει, θα το κάνει τώρα, δίνει ύψος, αλλά στοχή. Πλάκας μάζεψε και αφήνει στον Κούρι. 1,5 λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κρινής σηκώνεται από μέσα απόσταση, στοχή. 20-13. Τζελίκης στο σπίτι, περνάει στον Κοσομίτη, ο οποίος έβαλε πλάτη, Παντελόπουλος ξανά για τον Τζελίκη. Ανεβάει στα χείρια, εκείνος κλείνεται, αλλά αντικανονικά. Να δούμε ποιος έκανε το φαουλ. Ο Φλάκας το έκανε τελικά, γιατί είναι πλάκι και ο Κρινής στην φάση. Μέσα η πρώτη βολή, 21-13. Μέσα και η δεύτερη, 22-13, λάθος ο Τζελίκης από την γραμμή. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Πάει εδώ στα μέσα, ο Κούρης, αδύναμο τελείωμα. Καταλάσσος εκεί στο lay-up. Τζελίκης, Κοτσομίτη στην κορυφή. Πάνω το Κρινής του δίνει επιλογή για screen ο Παντελόπουλος. Παίζει. Βάζει παραπάνω δύναμη από όσο θα έπρεπε ο Κρινής. Κάνει το φάουλ, το οποίο είναι και το δεύτερο προσωπικό. Υπενθυμίζω ότι έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά για τους φιλοξενούμενους. Έτσι έχουμε βολές για τον Κοτσομίτη αυτή τη φορά. Βάλει την πρώτη για να φέρει την διαφορά ξανά στους 10. Χάνει την δεύτερη, παραμένει 23-13. Ανάκη. Θα σηκωθεί εκεί έχοντας μπροστά του τον Παντελόπουλο. Τζελίκης, 19 δευτερόλεπτα όλα για την Κιλπίρ. Τζελίκης προτιμάει να πάει σε γρήγορη επίθεση. Εξαιρετικό rebound για τους κίτρινους, οι οποίοι θα διατηρήσουν την μπάλα στην κατοχή του. 10 δευτερόλεπτα τώρα στην διάθεσή τους. Θανάσης θα πάρει το τρίποντο στο σίδερο η μπάλα και αφήνει και 5 δευτερόλεπτα για τους Βαλχάλας Φάντομς. Έχουν φαουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι, καθώς δεν έχουν κάνει κανένα φαουλ μέχρι στιγμής στο πρώτο δεκάλεπτο. Επιλέγουν να κάνουν τώρα το πρώτο. Ένα ακόμα 8 στο ρολόι. Κανάκης γυρίζει, εκτελεί αμέσως στα στοχή. Και έχουμε το τέλος της πρώτης περίοδου με το σκορ στο 23-13. Επιστρέψαμε για το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, 23-13. Το σκορ στο συν 10, η Κιλμπίρ, η οποία έκανε ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο. Βρήκε κάποια σουτ πίσω από τα 6.75, τα οποία ξεπέτρεψαν να πάρει μια απόσταση από τους Βαλχάλας Φάντομς. Και έτσι βρίσκεται τώρα στο συν 10, με τον Τζελίκη να οργανώνει. Και να παίρνει και το τρίποντο, να το χάνει ωστόσο. Με οκτάδα από την μία Βαλχάλας Φάντομς στο σημερινό μας, ενώ μόλις 6 παίχτες διαθέσιμο για την Κιλμπίρ, η οποία έχει μόλις μία αλλαγή διαθέσιμη στο ματ. Περνούν το κέντρο τώρα οι κίτρινοι. Τον Τζελίκη να κάνει και τις σταυρωτές, να παίρνει και το σουτ, θα αστοχίσει και πάλι. Κούρι. Φλάκας αφήνει έξω. Το σουτ του Κρινή είναι εύστοχο. 23-15.
σε λίξο σπίτι, αφήνει τον Κοτσομίτη. Παίζει με πλάτη εκείνος, μαζεύουν το rebound τη φιλοξενούμενη. Με τον Γιωργάκα να ανεβάζει ταχύτητα, πάσα πίσω από την πλάτη για τον Φλάκα. Ευστοχή εκείνος, 23-17, δεύτερο συνεχόμενο καλάθι για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι ρίχνουν την διαφορά στους 6 πόντους. Κουτσιούκης παίρνει την πάσα ο Κοτσομίτης, θα πάρει και το τρίποδο, το οποίο δεν είναι καθόλου καλό. Βρίσκει στην κορυφή του ταμπλό. Κανάκης αποφασίζει να το πάρει από την κορυφή, καθώς δεν είχε κάποιο κολλημένο πάνω του. Τελίκης. Από το πλάι το σουτ είναι άστοχο από τον Θεσσαλονίκα. Ευνηδιασμός τώρα για τον Βαλχάλα Σφάντομ, πολύ ωραίος. Κρινή θα τελειώσει την φάση, 23-19. Συνεχίζουν το σερί τους οι φιλοξενούμενοι, αυτό το σερί 6-0 που τους έχει φέρει στο 23-19. Έχει ρίξει τη διαφορά στους 4 πόντους, ενώ θα πατήσει και γραμμή ο Τσελίκης. Το momentum τώρα είναι με τους Βαλχάλα Σφάντομ. Το βλέπουν αυτό οι γηπεδούχοι και καλούν time out. Επιστροφή έπειτα από το time out της Kilbeer, η οποία είδε τους αντιπάλους της να κάνουν ένα σερί 6-0, να ρίχνουν την διαφορά στους 4 πόντους και να έχουν τώρα και την ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο την απόσταση, καθώς βρίσκονται τώρα στην επίθεση. Με τον Γιωργακά να πηγαίνει προς τα μέσα, ψηλότερα εκεί επίδειξε. Ο Κούρης πήρε τελικά το επιθετικό rebound. Γιωργακά στο σπίτι, φαουλ από τον Παντελόπουλο, ο οποίος είδε και ότι θα τον πέρναγε ο αντιπαλός του απλό στο χέρι του και έκανε το πρώτο μαδικό για την Kilbeer. Νικολάου αλλάζει κατεύθυνση. Γιωργακάς θα πάρει το τρίποντο. Νικολάου εκεί στο επιθετικό rebound, θα πάρει και την προσπάθεια, δεν είναι ούτε τώρα το καλάθι. Τελίκης γίνει δυνατά πάνω του Γιωργακάς και τον αναγκάζει στο λάθος. Θα γίνει το κλέψιμο από τους Βαλχάλας Φάντομς. Γιωργακάς είναι μόνος του, θα πάρει το τρίποντο, θα βρει σίδερο. Νικολάου πήρε την μπάλα, αλλά πάτησε και γράμμη στην συνέχεια. Ο Τσιρανσέ επέστρεψε στο μάτς στην θέση του Γιωργακά. Τελίκης για 3 μέσα, 26-19. Πρώτο καλάθι για την Kilbeer στο δεύτερο δεκάλεπτο. Θα έρθει η γρήγορη απάντηση από τον Κούρη για το 26-21. Παντελόπουλος, Θανάσης ανενόχλητος. Θα στοχίσει, μαζεύει ο Κρινής. Πάει με φόρα προς τα μέσα, το κόβει ο Παντελόπουλος εκεί. Πολύ ωραία. Του δίνει τώρα και το χέρι εκεί υποτικά. Ωραία μείνει εδώ από τον έμπειρο παίχτη της Kilbeer. Φλάκας στο μάτς, θα πάρει την θέση του Κρινή. Κούρη διστάζει μπροστά τον Σαλονίκα, ο οποίος θα κάνει το φάουλο ο Σαλονίκα, σας χωρείτε. Δεύτερο ομαδικό για τους κίτρινους, κάνει ένα φάουλ μέχρι στιγμής στο δεκάλεπτο για τους Βαλχάλας Φάντομ. Γυρίζει αλλά αυτός και ο Κοκόλας. Τελίκης. Φλάκας εκεί πηδάει για να τον εμποδίσει, αλλά δεν τον εμποδίζει η άμυνα του αντιπάλου του, 28-21. Δεν είναι καλή η πάσα του Κότσιρα.
το λάθος εδώ από τους φιλοξενούμενους οι οποίοι παράμενουν πίσω στο σκορ, βρίσκονται αυτή την χρονική στιγμή στο μείον 7 με την Κιλμπίρ να ελέγχει το προβάδισμα από το ξεκίνημα του μάτς. Τελίκης Παντελόπουλος, ξανά Τελίκης. Κυκλοφόρησε η μπάλα στην περιφέρεια. Σαλόνικας πήγε προς τα μέσα, αλλά έκανε βήματα. Έτσι, χαράμισε την καλή προσπάθεια που έκανε. Φλάκας. Κότσιρα στον Κούριχ για τρεις εκείνος. Φλάκας στο επιθετικό rebound. Καλάθι και φάουλ. 28-23. Τρύπωσε εκεί ο Φλάκας. Άρπαξε την μπάλα πριν προλάβουν οι κίτρινοι να καθαρίσουν τη φάση. Και πήρε και το φάουλ στην συνέχεια αφού πέτυχε το καλάθι πρώτα. 28-23 τώρα. Ευκαιρία να μειώσει ο παίχτης των Βαλχάλα Φάντομ. Θα χάσει την βολή. Παραμένει το 28-23, Παντελόπουλος άφησε στον Τσελίκη, ο οποίος αναλαμβάνει να οργανώσει ακόμα μια επίθεση. Τελευταίο τρίλεπτο μέχρι το ημίχρονο. Σαλόνικας, ξανά Τσελίκης. Θανάσης έχει μπροστά του τον Κότσιρα. Προσπαθεί να βρει τρόπο να εκτελέσει, τα καταφέρνει και μια χαρά, μάλιστα 30-23. Θα γίνει το κλέψιμο τώρα από τον Τσελίκη. Φτάνει μέχρι το τέλος. Βέβαια αυτός ο Φλάκας, αλλά είναι αυτός που έχει κάνει και το φαουλ. Άστομα στην πρώτη ο Τσελίκης. Θα βάλει την δεύτερη για το 31-23. Σηκώνεται και υποπίεση ο Φλάκας. Μαζεύει το rebound ο Παντελόπουλος. Τελίκης έχει με τον Κοτσομίλ, του φέρνει για λίγο η μπάλα, τη συγκρατεί, πάει και προς τα μέσα, ψηλό σουτ. Ο Πόλας περνάει ωραία από το Σαλονίκα. Φλάκας, η μπάλα στη γωνία, θα το πάρει ο Νικολάου. Δεν είναι καλό όμως το σουτ. Δεν έφτασε το Στεφάνι, έτσι ο χρόνος συνεχίζει να μετράει. 9 δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Νέο τρίποντο έστοχο αυτή τη φορά από τον Κούρι. 31-26. Έναν λεπτό ακόμα. Τελίκη στον Παντελόπουλο, εκείνος θα κάνει την λάθος πάσα, αλλά δεν ολοκληρώθηκε το κλέψιμο καθώς η μπάλα βρήκε στα πόδια του Κούρι. Ο Μύτης έχει 7 δευτερόλεπτα, θα πάρει το σούτ υποπίεση. Ο Τσίρας ανεβάζει το βλέμμα τώρα, τσεκάει τις επιλογές του. Νικολάου ζητάει παίχτη κοντά. Ο Τσίρας ανοίγει το σκριν, περνάει τώρα στον Κούριχ, ο οποίος θα πάρει την εκτέλεση στο σίδερο η μπάλα. Μαζεύει το rebound ο Σαλόνικας. 48 δευτερόλεπτα ακόμα μέχρι την ανάπαυλα. Τσελίκης κρατάει στα 10 δευτερόλεπτα. Θέλει να πάει προς τα μέσα, πήγε και να περάσει την πάσα από την τρύπα. Δεν κατάφερε όμως να βρει τον Παντελόπουλο. Δεν πήρα κάτι από αυτή τη φάση κίτρινη.
Κοτσίρας χωρίς να βιάζεται, 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Μπορεί, παίρνει το screen, πάει προς τα μέσα, αλλά επιφεύγει πάλι από τα χέρια. 12 δευτερόλεπτα τώρα για τους κίτρινους. Τελικά αφήνει έξω, Θανάσης απάντη το γρήγορο τρίποντο. Παντελόπουλο στο μαχαιρινό επιθετικό rebound. Προσποίηση, εκτέλεση στη συνέχεια από το Τζαλίκη. Σκοράρει εκείνος 34-26. Και έχουμε και το φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου. Με το σκορ στο 34-26 υπέρ της Κιλμπίρ. Επιστροφή στο παιχνίδι μας, ξεκίνησε και το τρίτο δεκάλεπτο. 34-26 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας υπέρ της Κιλμπίρ, η οποία μέχρι στιγμής παρουσιάζει καλύτερη εικόνα από τους φιλοξενούμενους. Δεν έχει χάσει στιγμή το προβάδισμα από τα χέρια της και συνεχίζει τώρα μπροστά στο σκορ. Θα έρθει το πρώτο καλάθι από τον Θανάση για το 36-26. Ο Κανάκης από κοντά. Βάση και για το rebound βγάζουν οι νικητές τους κίτρινους. Τελίκης πάει μέχρι μέσα και άλλο καλάθι από τον ίδιο. 38-26. 21 πόντι μέχρι στιγμής για τον Τελίκη, ο οποίος πέτυχε για 3 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Είναι από τους πιο δραστήριους παίχτες της Κιλμπίρ μέχρι στιγμής. Κρινής, Ασοχή. Ανανεούν την επίθεση τους οι φιλοξενούμενοι. Με τον Γεωργακά τώρα να θέλει να πάει προς τα μέσα. Καλή άμυνα από τον Παντελόπουλο. Και κατοχή για την Κιλμπίρ. Ο Τσομίτης γυρίζει υποπίεση, θα πετύχει το καλάθι. Κρινής θα κάνει και το φάουλ. 40-26. Διαμαρτύριες τώρα από την πλευρά του Κρινή, καθώς αυτό είναι και το τρίτο δικό του φάουλ. Ήδη σήμερα στην γράμμη ο Κοτσομίδης για να εκτελέσει τη συμπληρωματική βολή. Το σκορ στο 40-26, υπενθυμίζω. Θα χάσει την βολή, Κρίνης παίρνει για να κατεβάσει. Νικολάου κάτσει έξω. Γιωργακάς. Κρινής προσπαθούν να πλησιάσουν την αντίπαλη ρακέτα οι φιλοξενούμενοι. Δεν καταφέρει τώρα εδώ ο Γιώργος να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Περάσαμε το πρώτο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Με τον Κοτσομίτη. Έχουμε βήματα εδώ από τον Κοτσομίτη. Γιωργακάς, μπάλα στο χέρι, την μπάλα από τον Παντελόπουλο, ο οποίος θα κάνει στην συνέχεια το φάουλ. Πρώτο ομαδικό εκεί για την Κιλμπίρ. Έστωχο στην πρώτη προσπάθεια ο Γιωργακάς. 40-27. Θα βάλει και την δεύτερη για το 40-28. Γυρίζει ο Θανάσης, ωραία. Μαζεύει το rebound ο Κούρι. Νικολάου ψάχνει επιλογή, βλέπει απέναντι τον Γιωργακά, του πέρασε την πάσα. Πάει μέχρι μέσα εκείνος, αλλά το τελείωμα δεν είναι καθόλου καλό. Αν και έφτασε κοντά στο καλάθι.
το τελείωμα του είναι, ήταν πιο δυνατό από όσο θα έπρεπε. Ο Τζομίτης. Αντελόπουλος τον Τζελίκη. Πούριξε τώρα πάνω του. Τελίκη στα 7 δευτερόλεπτα βρίσκει την πάσα για τον Παντελόπουλο. Γραφώνει εκείνος ωραία την assist και θα κάνει το 42-28. Πρέπει να είναι και το πρώτο καλάθι του Παντελόπουλου, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα έχει το rebound το Πούρι, ο οποίος θα πάρει και το τρίποντο αμέσως. Κρινεί στο νέο επιθετικό rebound. Πολύ ωραία έφαγε την προσφύγηση εκεί ο Κοτσομίτης. 42-30. Στις 12 η διαφορά. Θανάσης. Δέχεται το στόπ από τον Κανάκη. Έρχεται εκεί για να κάνει το κλέψιμο ο Γιωργακάς. Πουρί. Φτάνει στον Νικολάου για τρεις εκείνο στο σίδερο προσπάθεια. Κρινεί στο επιθετικό rebound, πήγε να πασάρει εκεί ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Έχουμε φάουλ τώρα στον Τσελίκη. Είναι το δεύτερο για τους Βαλχάλες Φάντομ. Θανάσης. Να σηκωθεί, ας έχει την προσπάθεια. Γιωργακάς χάνει την μπάλα και κατοχή για την Κίλμπιρ. Παντελόπουλος αφήνει έξω στον Κουτσιούκη για τρεις εκείνος αυτοχή στην προσπάθεια. Πούρι, ψηλή πάσα. Νικολάου αστοχή. Και αυτός με τη σειρά του. Κανάκης. Αφήνει έξω Πούρι, προσποιείται για να αποφύγει τον Κουτσιούκη, θα πάρει το τρίποντο. Κύλησε μπάλα στο Στεφάνη και κατέληξε εκτός, παραμένει η διαφορά στους 12 πόντους. Οι Βαλχάλες Φάντομ κατάφεραν να πλησιάσουν μέχρι τους 4 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Όταν το σκορ ήταν στο 23-19, έκδοτε η Κίλμπιρ κατάφερε να ξαναχτίσει μια καλή απόσταση. Και τώρα βρίσκεται ξανά σε διψήφιο αριθμό η διαφορά. Κανάκης εκεί φτάνει μέχρι το τέλος, 42-32. Σηκώνεται το Κοτσομίτης από μέσα απόσταση, Κανάκης μαζεύει. Τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο με φόρα ο Κρινής, 42-34. Στις 8 πλέον η διαφορά στο σκορ. Τελίκη στον Θανάση, πάει πάνω του γρήγορα ο Νικολάου για να τον πιέσει. Θανάση εκεί ψάχνει τρόπο για να τον αποφύγει. Πολύ καλή, θα γίνει το λάθος τώρα από την Κίλμπιρ, η οποία καλή και σε time out για να τα πούν οι παίχτες, γιατί δεν έχει πάει και τόσο καλά και έχουν πλησιάσει στους 8 πόντους οι φιλοξενούμενοι και τώρα έχουν και ευκαιρία να ρίξουν κι άλλο την διαφορά, αν πάνε κάτι από την επίθεση που έχουν τώρα στα χέρια τους. Επιστροφή έπειτα από την διακοπή για το time out. 42-34 τώρα το σκορ με τους Βαλχάλες Φάντομ να κάνουν ένα σέρι και να πλησιάζουν τους 8 πόντους.
Το σκορ σηκώνεται ο Χότσιρας, τώρα μειώνει κι άλλο 42-36. Σερί 8-0 για τους Βαλχαλασφάτους μέχρι στιγμής. 1-43 ακόμα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Θανάσης ήταν μόνος στην γωνία, δεν έβαλε το σουτ. Ανάκης τώρα κατεβάζει. Νικολάου επιλέγει να πάει προς τα μέσα. Κούριχ παίζει ξανά για τον Νικολάου, θα πάρει το τρίποντο εκείνο στον Σίδωρο. Προσπάθειά του, Κούριχ ακολούθησε τη φάση και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 42-38. Μειώνει κι άλλο οι φιλοξενούμενοι. Μόλις 4 που διχωρίζουν τις δύο ομάδες, τελείξει αστοχή στο τρίποντο. Έχουν ευκαιρία να συνεχίσουν το σερί τους εδώ οι Βαλχάλας Φάντομ. Κανάκης Αφουδίστας αρχικά το πήρε στη συνέχεια και το έβαλε. 42-40 πλέον. Επιστρέφουν οι φιλοξενούμενοι. Φαίνεται το ματσοδίποντο, τελευταία 40 δευτερόλεπτα στο τρίτο δεκάλεπτο. Έχουμε φαουλ και μετράει και το καλάθι κανονικά του Τσελίκη. Διαμαρτύριες τώρα από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Μετράει κανονικά το καλάθι, 44-40. Και τελείωσε είναι στην γραμμή. Θα ευστοχίσει και στην βολή για το 45-40. Νικολάου Κανάκης από τα δεξιά, ευστοχή στο layup, 45-42. Δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Τελίξης με την μπάλα στα χέρια. Ανάσης κοντά στον Κανάκη, ψωμένα χέρια μπροστά του, αστοχή στην προσπάθεια. 6 δευτερόλεπτα τώρα. Νικολάου πάει μέχρι μέσα, 45-44. Με την πολύ όμορφη κίνηση του Νικολάου, ο οποίος πήρε πάνω του τη φάση και έφερε το παιχνίδι ξανά στον πόντο. Με τις δύο ομάδες να κλείνουν την τρίτη περίοδο το 45-44 και έτσι όλα να είναι ανοιχτά για το τέταρτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ για να ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τους γηπεδούχους στο σύνενα με το σκορ 45-44 και βρίσκει επίσης τους Valhalla Phantoms να έχουν επιστρέψει στο μάτς για να γράφουν μια διαφορά η οποία έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό και να βρίσκονται τώρα μόλις το μείον 1 για να διεκδικούν ακόμα και την νίκη. Νικολάου για το προσπέρασμα, αστοχή στην προσπάθεια Παντελόπουλος, αφήνει τον Τσελίκη. Αν έμπαινε η μπάλα θα ήταν και το πρώτο προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους στο μάτς. Τσελίκης αυτό το τρίποντο. Ναι, ευκαιρία τώρα να περάσουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Νικολάου θα πάρει και αυτό το τρίποντο, ούτε τώρα θα το βάλει. Μαζεύει το rebound το Κούρι. Το έδαφος ο Σαλόνικας. Πρέπει να προσγειώθηκε και η Άτσαλα στο παρκέ με την πλάτη. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Σηκώνεται τώρα κανονικά.
θα καθίσει στον πάγκο για να πάρει την θέση του ο Θανάσης. Κούριχα από το δεξιά. Δεν θα έρθει το καλάθι. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία για να περάσουν μπροστά οι Βαλχάλας Φάντομς. Τσελίκης οργανώνει και τώρα. Παίρνει το screen από τον Κουτσομίτη. Το φλότερ είναι άστοχο. Νικολάου πάει γρήγορα μπροστά. Παντελόπουλος θέλει πολύ καλή άμυνα. Έκλεισε εκεί την πάσα. Κουτσιούκης. Κοτσομίτης. 7 και 15 ακόμα για το τέλος. Φεύγει πάλι από τα χέρια του Κουτσιούκη. Και η κατοχή επιστρέφει στους φιλοξενούμενους. Το μάτς τώρα πέρασε ο Γιωργακάς. Πήρε την θέση του Νικολάου. Κρινής παίζει ξανά με τον Κότσιρα. Μπαλά στα δεξιά. Ούριχ πάει προς τα μέσα. Προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. 45-46. Για πρώτη φορά στο μάτς οι Βαλχάλας Φάντομς βρίσκονται μπροστά στο σκορ. Τελίκης. Κλείνεται τα πόδια. Πολύ καλή άμυνα. Βήματα από τον Τελίκη. Το momentum και η ψυχολογία είναι με τους Βαλχάλας Φάντομς αυτή τη στιγμή, οι οποίοι βρίσκονται στο συνένα και έχουν ευκαιρία να πάρουν και μια μικρή διαφορά. Σκαστή πάσα για τον Κανάκη. Αστοχή εκείνος από κοντά. Τσελίκης μαζεύει. Επιστρέφουν τώρα οι φιλοξενούμενοι στην άμυνά τους. Το Τσομίτης πάνω του ο Κρινής. Θα πάρει το σύτο ο Τσομίτης. Κούρι στον Γιωργακά. Κρινής προσποιείται για να πλησιάσει. Θα πετύχει το καλάθι. 45-48. Προβάδισμα τριών πόντων τώρα για τους Βαλχάλας Φάντομς. Τελίκης χάνει την μπάλα από τα χέρια του. Θα γίνει το λάθος. Δεν έχουν καλή ψυχολογία όπως φαίνεται σε αυτά τα πρώτα 4,5 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Οι γηπεδούχοι βλέπουν τώρα τους φιλοξενούμενους να έχουν πανακτήσει να έχουν πάρει μάλλον για πρώτη φορά το προβάδισμα, να βρίσκονται στο συντρία και να δείχνουν καλύτερη μέχρι στιγμή στο 4ο δεκάλεπτο. Θανάσης θέλει να πάει μόνος του, όχι, αφήνει έξω στον Τσελίκη, προλαβαίνει εκείνο στην πάσα. Έχουμε φάουλ. Από τον Γιωργακά έγινε το φάουλ. Τσελίκη στην γραμμή. Θα αρχίσει. Χωρίς καλά μέχρι στιγμής στην τέταρτη περίοδο η Κιλμπίρ. Ενώ έχει μείνει και χαμηλά το σκορ της περίοδου, μόλις 4-0 υπέρ των Βαλχάλας Φάντομς σε 5 λεπτά παιχνιδιού. Επαναλαμβάνω.
ανακάλυψη τώρα για τον Τσελίκη, ο οποίος θα τελέσει την βολή, θα τη βάλει 46-48. Τρινής. Πολύ ωραία κίνηση, 46-50. Ακόμα ένα γαλάζιο από τον Κρενή, ο οποίος θα γίνει καθοριστικός σε αυτή την τελευταία περίοδο. Άστοχο το σου του Κουτσιούκη, μαζεύει ο Παντελόπουλος σε θετικό rebound, ξανά ευκαιρία για τον Κουτσιούκη, αλλά άστοχη και αυτή. Απανωτές χαμένες προσπάθειες του παίχτη της Κιλμπίρ. Κανάκης τώρα βλέπει απέναντι τον Κούριχ. Παίζει με τον Γιωργακά, εκείνος βάζει πλάτη τον Τσελίκη. Σηκώνεται, υποπίεση, θα βρει το καλάθι, 46-52. Σαφώς καλύτερη ψυχολογία για τους Μπαλχαλασφάτους. Γι' αυτό βγαίνει και στις επιθέσεις τους. Τσελίκης. Παντελόπουλος στα δεξιά στον Κουτσιούκη. Θα πάρει και αυτή την προσπάθεια εκείνος, ήταν κολλημένος πάνω το Κανάκης. Κούρι κατεβάζει. Αφήνει πιο πίσω τον Γιωργακά. 3,5 λεπτά ακόμα στο μάτι. Κούρι για 3, δεν είναι καλό το σουτ. Μάζεψε εκεί την μπάλα ο Παντελόπουλος. Πάει κοντά στον Κανάκη, αφήνει έξω στον Τσελίκη, προσποιείται εκείνος Κουτσιούκης για 3, άστοχο το σούτ. Ναι, επίθεση άστοχη από τον Κουτσιούκη, ο οποίος έχει πάρει τις τελευταίες προσπάθειες της Κιλμπίρου, όμως σε καμία δεν κατάφερε να βρει το σκόρ, ενώ έχουμε και το time out τώρα με τον Φωτεινό πίνακα να δείχνει 46-52 υπέρ των Βαλχάλα Φάντομς. Επιστροφή στο μάτς, τελευταία 3 λεπτά στην αναμέτρηση. Κρινής δεν μπορεί να βγει συνεργασία με τον Κανάκη. Τελίκης. Κοτσομίτης πάνω του Κούρι. Σαλόνικα στο πλάι. Θανάσης θα πάρει το τρίποντο στα 10 δευτερόλεπτα. Βρίσκει σίδερη προσπάθεια. Κρινής κατεβάζει. Πάνω του για να τον πιέσει ο Θανάσης. Πετάει την μπάλα ο Κρινής πάνω στον αντίπαλό του. Η κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους. Και εκεί με μια ωραία κίνηση ο Κούριχ, αλλά δεν τα κατάφερε, 2 και 10 ακόμα. Θανάσης. Παντελόπουλος παίζει με τον Κουτσομίτη, ο οποίος από κοντά δεν έφερε τους δύο πόντους για την ομάδα του. 1.50 ακόμα στο μάτς, 46-52 στο συνέξι. Οι Βαλχάλας πάντων, οι οποίοι έχουν φέρει τα πράγματα όπως τα θέλουν. Σε αυτό το 4ο δεκάλεπτο έχουν πάρει το προβάδισμα, έχει στήσει και μια μικρή διαφορά. Τελίκης. Για 3 είναι το σουτ. Βρίσκει σίδερο και αυτή η προσπάθεια της Κιλμπίρ, η οποία έχει καταφέρει να πετύχει μόλις έναν ποντό, ενώ εδώ δεν καταφέρει να περάσει το κέντρο έγκαιρα. Ο Γιωργακάς δωρίζει εδώ την μπάλα στα χέρια των γηπεδούχων. Όπως έλεγα, μόλις ένα πόντο με την βολή του Τσελίκη έχουν καταφέρει να πετύχουν οι γηπεδούχοι στην τέταρτη περίοδο. 45-44 δείχνει το σκορ όταν ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο. 46-52 δείχνει τώρα. Δύο 8 λοιπόν επιμέρους σκορ.
και η Αστοχία συνεχίζεται από τους κίτρινους. Κότσιρας, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Κούριχ, πάει στο πλάι, αφήνει έξω τον Κανάκη, 45 δευτερόλεπτα, έληξε ο χρόνος επίθεσης για τους Βαλχαλάς Φάντομς, οι οποίοι δεν είχαν δει το χρονόμετρο. Τρία δευτερόλεπτα τώρα, να δούμε αν μπορούν να κάνουν κάτι οι κίτρινοι. Τελίκης για τρεις, θα μπει το καλάθι, 49-52. 35 δευτερόλεπτα. Γεωργακάς. Περνάει πάσα για τον Κρινή προς τα μέσα, εκείνος καλάθι και φάουλ. Νομίζω πως κάπου εδώ ο Γρινής βάζει τέλος στις όποιες ελπίδες της Κιλμπίρ. 49-54 πλέον το σκορ. Και έχει και μια βολή να εκτελέσει ο Γρινής. Έχουν και φάουλ να δώσουν. Στην συνέχεια οι φιλοξενούμενοι αστοχή ο Γρινής στην βολή. Παραμένει 49-54. Καλόνικας προσποιείται για να πάρει το τρίποντο στο σύρο προσπάθεια, 14 δευτερόλεπτα και κάπου εδώ νομίζω πως τα πάντα τελειώνουν για τους γηπεδούχους και έτσι θα γίνει νίκη λοιπόν για τους Βαλχάλας Φάντομς, οι οποίοι με ένα πολύ καλό τέταρτο δεκάλεπτο ανέδρεψαν την κατάσταση και πήραν το όρος φύλλο αγώνα. Θα επικρατήσουν 49-54 της Κιλμπίρ και θα πανηγυρίσουν την τρίτη νίκη τους, θα πάνε έτσι το 3-2, ενώ από την άλλη Κιλμπίρ θα πέσει στο 1-4. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Σπάρτακου, Κιλμπίρ, Βαλχάλας Φάντομς, 49-54.